Με το φακό του Κάλυμνος News επισκεφθήκαμε τη Χαλή και τη Μονή της Αγίας Τριάδος με τον μοναχό Βαρνάβα, ο οποίος δεν αφήνει σκάφος χωρίς να το χαιρετήσει με την ελληνική σημαία. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και οφείλουμε να σας πούμε ότι και τα σκάφη ανταποδίδουν το χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Για πείτε μας, εδώ χαιρετάτε τα σκάφη με τη σημαία. Βέβαια, οι ανθρώποι το απαιτούν επίσης. Δεν είναι μόνο εμείς. Αν και οι ανθρώποι το περιμένουμε και μας χαιρετάνε. Ψαράδες, τα τουριστικά. Τα καράβια που περνάνε. Ναι, που περνάνε, ναι, όπου έρχονται κοντά. Ναι. Το θέλουν, το απαιτούν. Το θέλουν. Ακριβώς απέναντι από τα Ήμια. Εδώ ο μοναχός Βαρνάβας θα μας πει τι κάνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα όταν σηκωθούμε κάνουμε προσευχή για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους εδώ, τους φαντάρους μας. Κάθε Κυριακή σχεδόν τελευταία όλοι οι έφεδροι είναι εδώ, διότι είναι φυλάκιο εδώ, που δεν κάνει τα λέμε, αλλά εντάξει. Είναι φυλάκιο εδώ, το πρώτο φυλάκιο. Εδώ έρχεται ο διοικητής, ο αντισυνταγματάρχης, ο οποίος αλλάζει σήμερα και φεύγει και έρχεται καινούριος, αλλά εδώ είναι φυλάκιο. Οι φαντάροι έρχονται κάθε Κυριακή σχεδόν και εκκλησιάζονται. Και τους... Όχι εκκλησιάζονται, που θα είναι εν ώρα που είναι. Πρέπει, ναι. Εν ώρα ανάγκης, εν ώρα πολέμου. Φυσικά προσεύχομαι και για τους ανθρώπους τους οποίους έχω εκεί πάνω, στον ταξιαγιάρχη απ' έξω το όνομά τους. Προσεύχομαι και για τα παιδιά τους φαντάρους μας στην Καλόλυμνο, που μένουν πάνω και σχεδόν κάθε μέρη να πηγαίνει αυτό πάνω τους φαντάρους και παίρνει και τροφοδοσίες. Βεβαίως, όλο. Με το φως της ημέρας όλα είναι μια χαρά, πρέπει παράδεισος. Να πούμε. Παράδεισος. Όταν πέφτει νύχτα, τι γίνεται εδώ δύσκολο, που δεν υπάρχει φως. Πολύ δύσκολο. Τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί τα 4 ναι. πρώτα χρόνια δουλεύανε οι μπαταρίες οι οποίες έχουν καεί τα φωτοβολταϊκά. Τώρα με τη χάρη του Θεού κάποιοι προσπαθούν από μόνοι τους ναι. και βγάλαμε λοταρία τη σφράγισε με την βεβαίωση του σεβασμιωτάτου μας Παϊσίου, γιατί όλα γίνονται επίσημα, όχι κλεψιές εδώ στο δικαστήριο και μακριά από μένα. Και έτσι τα πήρανε, τα σφραγίσαμε και με την βεβαίωση αυτή είναι στην Αμερική. Γυρνάνε στο Τάρπος, τους ευχαριστώ πολύ. Γυρνάνε στη Νέα Υόρκη, κάτι Καλύμνη, για να μαζέψουν χρήματα, διότι τα φωτοβολταϊκά ήρθε ο άνθρωπος και μας έκανε τη μελέτη και είναι 9.000 ακριβώς και θα έχουμε 80 λάμπες φωτισμένο στο Σταυρό το βράδυ να το βλέπουν οι τουρκαλάμπες. Ναι. Και όλα τα πλοία που περνάνε, αν και δεν είμαι ρατσιστής, δεν το λέω με κακή αυτή, ναι, και θα μπορούσαμε κι εμείς να βάλουμε ένα μηχάνημα, να μπορούμε να κόψουμε δύο πράγματα, ένα πριόνι, να φορτώσουμε το τηλέφωνο, απλά πράγματα. Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα, χρειαζόμαστε δύο λάμπες, δεν χρειαζόμαστε... Σωστά, έχετε δίκιο. Μακάρι, ευχόμαστε. Το εύχομαι, γιατί το λέμε πολλές φορές, το είπαμε από αυτό από το κανάλι. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Ίσως δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που λέει το Ευαγγέλιο. Ευλογητός η Χριστέ. Υπάρχει και ένας πάρα πολύ όμορφος κήπος που τον περιποιείται ο μοναχός Βαρνάβας, αλλά εμένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω, οι πολύ όμορφες βιολέτες που έχετε. Να σου πω τι μου θυμίζουν οι βιολέτες, τη γειτόνισσά μου, τη θεία, τη Μαρία, τη Χαραμανταΐνα, έτσι τη λέγαμε. Ο κήπος της ήταν γεμάτος διπλές άσπρες.
όταν ήρθα από το Ιεροσόλυμα, το παραλαμβάνω πάλι, τη λέω: Θεία, σου έκλεβα μικρός. Πολλές βιολέτες. Μου λέγε: Νιώ, έχω ακόμα σπόρους, θα σου δώσω πάλι. Και φύτεψα και εκείνη τη χρονιά. Και όλα τα μοναστήρια ήταν οι συγκεφθημανοί να πάρουν βιολέτες. Άσπρες, ναι. Είχε τις μοναδικές βιολέτες στην γειτονιά, Αγία η Μαρία μου. Βιολέτες, και μάλιστα όταν, νομίζω το είπα και στην Ειρήνη που είναι στην Αυστραλία, όταν πήγα 4 μήνες για να χτίσω τη στέρνα να έχει νερό το μοναστήρι, γιατί διψούσαμε εδώ και ο κόσμος, μίλησαμε στην Καραμανταΐνα, η οποία είναι σε άλλη πόλη, το Ρήνιο μάλιστα. Ναι, χαιρετισμούς θα μας βλέπουν όλοι. Συγκινήθηκε και... ο μάμας. Κοίταξε, τώρα μιλάει για τη μάνα μου και γιατί μου είπε την άλλη ιστορία, Μπέτη, ότι όσοι πηγαίνανε εκεί στα Ιεροσόλυμα, τους έδειχνε τον κήπο και έλεγε ότι είναι... της Μαρίας, όχι της Καραμαντίνας μόνο, της Τριπολίτενας. Μάλιστα. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Έτσι. Κάπου εδώ κλείνουμε το ρεπορτάζ από την Αγία Τριάδα της Χαλής, που είναι... Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο τριαντάφυλλο. Κάνει μας πολλά. Και μυρίζει και πολύ όμορφα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και εδώ να χαιρετάτε τον κόσμο, να χαιρετάτε τα πλοία και να είστε και εδώ. Να κάνουμε και εμείς μία έκκληση. Αυτό που ακούσαμε το πρωί από την Μοναχή Θέκλα, όσες οικογένειες θέλουν να γράψουν το όνομά τους σε μία αγιογραφία. Επειδή σε πολλούς είναι κρίση. Πολλοί λένε είναι ακριβά. Μαζεύονται 2-3 και ναι, το μπαίνουν και τα ονόματα των τριών. Ακριβώς. Δηλαδή, 3 οικογένειες μπορούν να κάνουν μία εικόνα. Ακριβώς. Και πάλι το λέω από εδώ, μια χαρά πάμε, διότι αρχίσαμε πριν 3 εβδομάδες και ο κόσμος με πολύ αγάπη ανταποκρίνεται. Βαρνάβα μου, σε χαιρετούμε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά. Ειρήνη στον κόσμο. Χρόνια πολλά στους Έλληνες, στους Αποδήμους, στους Καλυμνίους, Πανταχού και Έλληνες Πανταχού της Γης. Και σε όλο τον κόσμο. Υγεία, υγεία. Να είστε καλά κι εσείς. Που είναι το πιο σημαντικό. Ακριβώς, ακριβώς.